Και εμεί πάμε να δούμε τώρα με την Ιουλία Βελισσαράτου εικόνε Ιουλία από το δράμα των αμάχων. Πράγματι, οι εικόνε είναι σοκαριστικέ, είναι ανατριχιαστικέ. Αν και πρέπει να σου πω ω τελευταία είδηση ότι έχει ανοίξει ήδη ανθρωπιστικό διάδρομο και πάλι πριν από λίγε ώρε, κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά για λίγε ώρε. Η ανθρωπιστική κρίση είναι εκτό ελέγχου. Μόνο θα σου πω κάποιου αριθμού για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι. Καταρχά, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι από τη Γάζα. 700.000 ζουν μέσα σε καταφύγια του ΟΗΕ. Μάλιστα, στο νότο αυτή τη στιγμή όλα τα καταφύγια είναι πλήρη. Οπότε δεν μπορούν να μετακινηθούν, μετακινηθούν άλλοι άνθρωποι προ τον νότο το όπω θέλει το Ισραήλ. Πάνω από το 1 τρίτο των 35 νοσοκομείων τη Γάζας δεν λειτουργούν. Τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, όπω το Αλσίβα και το Ενδυνησιακό, λειτουργούν μόνο με γεννήτριε. Ενώ το επίση συγκλονιστικό είναι ότι τα τρόφιμα φτάνουν μόνο για τι επόμενε ε, μία με τρει ημέρε, καθώ ο μοναδικό μήλο που αλέφει αλεύρι αυτή τη στιγμή είναι χτυπημένο από ρουκέτε. Και τέλο να σου πω, Λίνα, ότι εάν δεν έρθουν και καύσιμα τι επόμενε μέρε, κανένα από τα νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται έστω και λίγο υπό λειτουργία δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει λειτουργήσει με αποτέλεσμα η κρίση αυτή να περάσει και στα νοσοκομεία και να έχουμε περισσότερου νεκρού, καθώ δεν θα μπορούν να έχουν τη στοιχειώδη περίπτωση.